όχι. Λοιπόν, έλεγα πριν τις διαφημίσεις. Κάτι μου έταξες για Πούτιν. Έλεγα για τον Πούτιν, διότι πήγε Όλιβερ Στόουν, ο διάσημος σκηνοθέτης Αμερικανός, το συνάντησε 4 φορές μέσα σε διάστημα 2 ετών και έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ παύλα ταινία. Ο το οποίο το ξέρει. Θα παίξει. Εγώ είδα το τρέιλερ εχθές το βράδυ. Πού θα παίξει στο αμερικανικό. Πάει να μοντάρει. Θα παίξει στο αμερικανικό δίκτυο CBS σε 4 επεισόδια. Το πρώτο είναι 12 Ιουνίου. Από το τρέιλερ, από αυτά που άκουσα εγώ, αποκαλύπτει το εξής. Μιλάει και για τη σχέση με τους Αμερικανούς και ποια είναι σήμερα η σχέση του γενικότερα με τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής, αλλά κυρίως λέει ότι στις 3 θητείες του έπεσε 5 φορές θύμα προσπάθειας δολοφονίας του. Ούτε μία δεν έχουμε μάθει. Όλοι οι υπόλοιποι στο δυτικό κόσμο. Και μάλιστα λέει ότι κάθε φορά η ζωή του κινδυνεύει, αλλά τη σώζουν οι άνδρες που τον περιφρουρούν, η ασφάλειά του. Γιατί ασχολείται ο ίδιος προσωπικά με την ασφάλειά του. Και ο ίδιος εκπαιδεύεται και ο ίδιος τους επιλέγει έναν προς ένα. Φανταζόμαστε ποιους έχει ακριβώς δίπλα του. Όταν θα βγει, θα τα ξαναπούμε. 12 Ιουνίου θα παίξει το πρώτο επεισόδιο. Πόσο χρόνο είναι που είναι πάντα 67. Με την ίδια φάτσα. 67. Δηλαδή, όσα χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχει ο Πούτιν. Είναι 20 χρόνια στο προσκήνιο. Μα έχει το ίδιο πρόσωπο. Ναι, ακριβώς. Και τι δεν έχει ακουστεί. 67. Δεν του φαίνεται για 67.